εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεσθέντες κατοίκους της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου που εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις κατοχής πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα Πλατανιάς. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε προσκλητήριο εκτελεσθέντων, σύντομη αναφορά στο ιστορικό της ημέρας και κατάθεση στεφάνων. Κατόπιν συμφωνίας με τους συμμάχους της, η Βουλγαρία καταλαμβάνει όλη την ελληνική επικράτεια που εκτείνεται από το Στριμώνα έως το ποταμό Εύρο. Η βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές πολύ πιο σκληρή από αυτήν στη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ουσιαστικά κατήργησε το ελληνικό κράτος στα υπό την κατοχή της εδάφη και ακολούθησε πολιτική βίαιου αφελληνισμού και εκβουλγαρισμού του γηγενούς πληθυσμού. Σύντομα η βουλγαρική μανία επεκτάθηκε πολύ πιο πέρα από το χώρο εκδήλωσης των εξεγέρσεων. Συνολικά 102 χωριά και πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας δοκιμάστηκαν σκληρά. Πραγματοποιήθηκαν ομαδικές και μεμονωμένες εκτελέσεις αθώων ανθρώπων. Πυρπολήθηκαν ολόκληροι οικισμοί. Λαιλατήθηκαν περιουσίες Ελλήνων πολιτών. Τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1941 απέδειξαν ότι οι πιο πρωτοπόροι Έλληνες της εθνικής αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας ήταν οι Δραμινοί, που βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, αλλά δεν συμβιβάστηκαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν βουλγαρογράφτηκαν. Όσοι του σταθιού την τρομερή σε γνωρίζει από την όψη που με πια απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αλλοιωμένη γέρο-γέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αλλοιωμένη γέρο-γέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αλλοιωμένη είναι μια μέρα μνήμης όπως όλα τα χωριά, τα περισσότερα χωριά του νομού, έτσι και το δικό μας. Είχαμε κάποιες απώλειες επί βουλγαρικής κατοχής και καθιερώθηκε εδώ και χρόνια να κάνουμε αυτή την επιμνημόνιση δέηση, να τους θυμούμε για που θυσιάστηκαν για τον τόπο τους και καθιερώσαμε την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη κάθε χρόνο να κάνουμε αυτό το μνημόσυνο. Φέτος είναι πρώτη χρονιά που το κάνουμε σε αυτό το τόπο. Εδώ είναι το πάρκο μνήμης, έτσι το ονομάσαμε, που περιλαμβάνει κι άλλα στη μικροασιατική καταστροφή, την καταστροφή του Πόντου. Όλα περιβάλλονται σε αυτόν εδώ το χώρο και αξιόλογο το γεγονός που για πρώτη φορά ο νυν δήμαρχος αξιοποίησε το χώρο και κάναμε πρώτη φορά την επιμνημόνιση δέηση εδώ. Η αιωνία τους η μνήμη, να είμαστε γεροί, να τιμόμαστε και να τους σεβόμαστε όλοι με τον ανάλογο σεβασμό. 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 1941 οι Βούλγαροι κατακτητές φέρθηκαν πολύ βάρβαρα στη Δράμα και στα χωριά της Δράμας.
και γίνονται τώρα μνημόσυνα, πάρα πολλά μνημόσυνα. Έχουν σκοτώσει γύρω στους 15.000 κόσμο. Εδώ στην Πλατανιά, ο πρόεδρος της Πλατανιάς βρισκόταν έξω λίγο από το χωριό, 29 Σεπτεμβρίου, και ένας Πλατανιώτης πήγε και τον δολοφονήσει, τον πυροβόλησε. Το είπε στον πατέρα μου, ο πατέρας μου νεαρός τότε 25 χρονών, πήρε και έναν μαζί του και πήγε, βρήκε τον πρόεδρο εμόφυρτο πεσμένο κάτω στο χαντάκι, τον περίθαλψε, ο πρόεδρος τον είπε τούκα τούκα, τον έδειξε δηλαδή, σου λέει σκότωσέ με. Τον περίθαλψε ο πατέρας μου, έστειλε έναν δεύτερο που είχε μαζί του, φέρανε ένα κάρο, τον πήρανε και τον φέρανε, τον σώσανε. Όμως ο βουλγάρικος στρατός είχε μάσει σε δύο σημεία του χωριού όποιους βρήκε, γύρω στα 300-500 άτομα. Έτσι τα πυροβόλα και ήταν έτοιμος να τους σκοτώσουν. Όταν ο πρόεδρος έφτασε, τους είπε διαλύστε τους, δεν ήταν από την Πλατανιά αυτός που με πυροβόλησε, ήταν από άλλο χωριό, ξένος. Και έτσι σώθηκαν τα 400-500 άτομα, τα οποία θα σκοτώναν, θα καίγαν το χωριό, και αυτό γράφτηκε σε ένα βιβλίο, ένα συγγραφέας Πλατανιώτης που έγραψε Πλατανιά 1922-2004, γράφτηκε στο βιβλίο αυτό, στη σελίδα 186-187. Νομίζω ότι ήταν μια ηρωική πράξη του Λεβέντη, του πατέρα μου, και μετέπειτα φυσικά ανέβηκε στο βουνό και μαζί με τον Αντώνη Φωστηρίδη, εδώ απέναντι από το χωριό μας είναι το Τσάλντακ, μεταξύ Πλατανιάς και Λεκάνης, κάνανε αντίσταση και σε 4 χρόνια καταφέραμε και τους διώξαμε από εδώ τους Βουλγάρους και ηρέμησαν τα πράγματα. Τελούμε τώρα μνημόσυνα, αιωνία του συμνήμη. Και εδώ διαβάσαμε τώρα 25 άτομα. Αν δεν ήταν αυτή η ενέργεια του πατέρα μου, θα ήταν ίσως 525 άτομα. Αιωνία του συμνήμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανάλι Star που βρίσκεται παντού. Είστε Λεβενδιά. Ο Θεός να σας έχει καλά και να φτάνετε παντού, να στέλνετε τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.